Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορήγησε άδεια για τη χρήση του UAV Heron 1 της Israel Aerospace Industries για πτήσεις στον πολιτικό εναέριο χώρο. Η έγκριση χορηγήθηκε μέσω της Ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας επιτρέποντας το σύστημα να χρησιμοποιηθεί ως επιχειρησιακό αεροσκάφος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Frontex. Οι πτήσεις UAV θα πραγματοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Πολιτικό Εναέριο Χώρο σύμφωνα με τη διαδικασία πολιτικής πτήσης χωρίς καμία στρατιωτική επέμβαση ή έλεγχο. Το Heron 1 επιλέχθηκε προς μίσθωση από τον ελληνικό στρατό το 2020 για να υποστηρίξει τα συνοριακά και θαλάσσια καθήκοντά του στην Frontex με το UAV μεσαίου υψόμετρου μεγάλης αντοχής. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΙΑΗ, η Ισραηλινή εταιρεία και ο στρατηγικός εταίρος της Airbus DS Airborne Solutions θα παρέχουν υπηρεσίες για προσχεδιασμένες εργασίες και ad hoc λύσεις για το στόλο Heron με δυνατότητα αγοράς του αεροσκάφου στο τέλος μιας τριετούς θητείας. Τα έχουμε πάρει με leasing δηλαδή και στο τέλος της τριετίας, το 2023, μπορούμε να τα αγοράσουμε. Υπάρχουν φήμες εδώ και καιρό και για αγορά ή ενοικίαση με leasing οπλισμένων Heron, όχι πλέον UAV, οπλισμένων UCAV, που και αναγνωρίζουν τον στόχο και τον καταδεικνύουν και τον πλήττουν τα ίδια με πυράβλους, ρουκέτες ή οτιδήποτε άλλο οπλικό σύστημα μπορεί να φέρει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Heron 1 UAV εξοπλισμένο με ηλεκτροπτικό ραντάρ όρασης ημέρας νυχτός και θαλάσσιας επιτήρησης που δίνει στους χειριστές ενημερωμένη ακριβή εικόνα πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Το Heron UAV έχει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης κατά τη διάρκεια πτήσης LOC με αυτοματοποιημένη μετάβαση σε δορυφορική σύνδεση όταν πετάει με BVLOS. Η ΙΑΗ δηλώνει εξαιρετικά υπερήφανη που το UAV της πετά στον πολιτικό εναέριο χώρο της Ευρώπης, είπε ο Μωσέ Λεβί, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Στρατιωτικών Αεροσκαφών της ΙΑΗ, συνέχισε λέγοντας μαζί με τους συνεργάτες μας στην Airbus, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε στη Frontex την καλύτερη δυνατή υπηρεσία για να τους βοηθήσουμε στην εκπλήρωση κάθε τους ανάγκης. Το Heron TCI έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 500.000 επιχειρησιακές ώρες πτήσης παγκοσμίως με αμέτρητες επιτυχημένες αποστολές. Αυτά σύμφωνα με το έγκυρο aeronews.net που είναι η πηγή μας. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες ενώ είναι πραγματικά πανίσχυρη στην πολεμική αεροπορία, κυριαρχεί απολύτως στην ευρύτερη περιοχή και σε αντιαεροπορική άμυνα έχει την ισχυρότερη της περιοχής μετά το Ισραήλ ή μαζί με το Ισραήλ όπως θέλετε. Σε κάθε περίπτωση Αθήνα και Ιερουσαλήμ είναι οι δύο ισχυρότερες αεροπορικά και σε αντιαεροπορική άμυνα ολόκληρης περιοχής. Από εκεί και πέρα προχωρεί προς απάντηση και στον υβριδικό τομέα των drones που ήταν πρωτοπόρος η Αθήνα, πήρε η Τουρκία την πρωτοπορία κάποια στιγμή, τώρα απαντάει η Αθήνα τόσο με την εισαγωγή UAV, drones, UCAV, εχμής από το εξωτερικό, αλλά και με την παραγωγή νέων εγχώριων που πραγματικά θα ισορροπήσουν και αυτό το τομέα. Μιλώ ξεκάθαρα για τα Σάρισα που σας είπα χθες προχθές, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, με πυράβλους, ρίχνουν χειροβομβίδες, ό,τι θέλετε, 15-40 χειροβομβίδες μπορούν να φέρουν τα Σάρισα και πυράβλους Hydra, πυράβλους Hydra και ο Αρχίτας φυσικά, όλα προχωρούν ρολόι. Αυτά για τα ΙΑΗ Heron που αστυνομεύουν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και το FIR Αθηνών που προστατεύουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά. Τα παρακολουθούμε όπως ξέρετε και σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή για όλα τα σημαντικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους.